Καταρχήν καταγγέλουμε για άλλη μια φορά και σε κάθε θέμα θα το καταγγέλουμε ότι η πλειοψηφούσα εδώ δεν είναι διαζώσεις για άλλη μια φορά. Το θέμα είναι καθαρά πολιτικό για μας και στο σύνολο όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ομάδες των ΡΟΜΑ είναι ζήτημα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πρόκληση αυτή τη στιγμή όμως να το κουβεντιάζουμε και να τοποθετούμαστε με ευχολόγια ουσιαστικά, όταν γενικότερα η όλη πολιτική κατεύθυνση και της δικιάς μας κυβέρνησης αλλά και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μην στηρίζει αυτές τις ομάδες. Για μας λοιπόν το συγκεκριμένο περιστατικό θέλουμε να τοποθετηθούμε και από μια άλλη πλευρά που για μας είναι πάρα πολύ ουσιαστική, γιατί ο θάνατος του 16χρονου Ρωμά που πυροβολήθηκε εν ψυχρό από αστυνομικό επειδή ουσιαστικά δεν πλήρωσε 20 ευρώ σε βεζινάδικο προκαλεί τη δίκαιη οργή όλου του λαού και την αγανάκτηση. Εδώ και μια εβδομάδα αντί η ηγεσία της Ελλάς και το αρμόδιο Υπουργείο να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι και οι εντολές τους, να πούν έστω και την αλήθεια για το περιστατικό, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι ανακοινώσεις οι οποίες διαψεύδονται από τα γεγονότα και μια άθλια προπαγάνδα που αναπαραγάγει τον ρατσισμό, τον κοινωνικό αυτοματισμό. Μάλιστα, όπως έχει συμβεί και σε προηγούμενα δολοφονικά περιστατικά, η κυβέρνηση δεν διστάζει να δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο απέναντι στους πιο αδύναμους κοινωνικά, εντείνοντας το έπακρο την κρατική βία. Και εδώ θέλουμε να σταθούμε. Το περιστατικό αυτό φέρνει για ακόμη μια φορά πιο έντονα στο προσκήνιο τα περιστατικά αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας που πολλαπλασιάζονται στο έδαφος μιας πολιτικής που από τη μία ενισχύει την καταστολή απέναντι στο λαό, ενώ από την άλλη συνέχεια επανειλημμένα συγκαλύπτει υποθέσεις και ενόχους. Φέρνει πάνω απ' όλα στο προσκήνιο την ανάγκη να βρεθεί στο επίκεντρο της λιακής πάλης η κατάργηση όλων των αντιδραστικών νόμων αλλά και των διάφορων ομάδων καταστολής, Δίας, Δράση ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΟΔΟΣ, ακόμα και της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας και άλλων ειδικών κατασταλτικών μονάδων. Ως λοιπόν Λαϊκή Συσπήρωση Αττικής απαιτούμε την άμεση κατάργηση όλων των κατασταλτικών τεχνικών μέσων και υλικών που στοχεύουν ουσιαστικά τους αδύναμους και το λαό. Να αποσυρθούν και να καταστραφούν οι έαντες και κάθε άλλος κατασταλτικό μέσο. Να σταματήσει η αστυνόμευση των διαδηλώσεων, των πορείων, των διαμαρτυριών του λαού και της νεολαίας. Σε κάθε περίπτωση να απαγορευτεί η χρήση πυροβόλων όπλων όλων των τύπων ενάντια στη νεολαία και στο λαό. Να απαγορευτεί επίσης στις διαδηλώσεις πορείες και διαμαρτυρίες του λαού η ρήψη δακρυγόνων, καπνογόνων, χημικών, χειροβοβίδων, κρότους λάμψης. Να μην περάσει καμιά προσπάθεια συγκάλυψης ούτε αυτής ούτε και άλλων υποθέσεων αστυνομικής βίας. Η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων είναι το μόνο που μπορεί να γίνει ανεκτό όχι μόνο για τα θύματα και τις οικογένειές τους, αλλά συνολικά για το λαό και την νεολαία. Έτσι τοποθετούμαστε εμείς σήμερα.